Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η κατάθεση και η ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί κορυφαίο γεγονός της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πολιτικής και της χώρας μας. Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης οι χώρες πλήττονται από διαδοχικές κρίσεις που επηρεάζουν όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου. Οι πολεμικές συγκρούσεις και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας, η έξαρση της τρομοκρατίας, η αναβίωση εθνικιστικών τάσεων, οι εμπορικοί ανταγωνισμοί ιδιαίτερα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η ενεργειακή κρίση και η κλιματική κρίση συνθέτουν ένα περιβάλλον αστάθειας και κινδύνων που απειλούν την ομαλή ζωή των πολιτών, την οικονομία των κρατών και τη λειτουργία δημοκρατικών κυβερνήσεων. Σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον με τις εισαγόμενες κυρίως κρίσεις, η χώρα μας προβάλλει ως πυλώνας σταθερότητας και παρουσιάζει αυξημένη ανθεκτικότητα, χάρη κυρίως στη δημοσιονομική σύνεση και στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται με μελέτη και στρατηγικό σχεδιασμό. Τη χρονιά που ολοκληρώνεται, η χώρα μας πέτυχε την αναβάθμιση της εθνικής μας οικονομίας και την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας με μια σειρά πολύ σημαντικών και θετικών επιπτώσεων για αυτήν. Όμως ένας σημαντικός παράγοντας που μας επηρεάζει αρνητικά, όπως προανέφερα, είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, ολοένα και με εντονότερα φαινόμενα. Το είδαμε και φέτος, όταν σε πολλές περιοχές του πλανήτη είχαμε μέγα πυρκαγιές με ανυπολόγιστες καταστροφές και την ίδια χρονική περίοδο εκδηλώθηκαν τεράστιες θεομηνίες με καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι φανερό λοιπόν ότι η κλιματική κρίση τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τις δυνατότητες του μηχανισμού που έχει δημιουργηθεί με τα μέχρι πρότινος δεδομένα. Είναι ανάγκη λοιπόν να επιταχύνουμε την υλοποίηση των σχεδίων μας και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Υπό αυτό το πρίσμα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υλοποιεί το πρόγραμμά του για την εκπλήρωση της αποστολής του. Παράλληλα, έχοντας ενισχυθεί με την προσθήκη της νέας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, οι τομείς αρμοδιότητας και άρα κατανομής των πόρων του Υπουργείου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, είτε στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και καταστολή και στην αποκατάσταση. Με στοχευμένες παρεμβάσεις και συντονισμό των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων, ειδικά στον τομέα της πρόληψης, αλλά και την ισόρροπη ανάπτυξη και των τριών κατηγοριών δράσεων. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η αύξηση του προϋπολογισμού για το έτος 2024 που ανέρχεται στα 936 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 679 αφορούν στο τακτικό προϋπολογισμό και τα 257 προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συγκριτικά με τον προϋπολογισμό του 2023, ο οποίος έφτασε τα 643 εκατομμύρια, παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του 50%. Επιπρόσθετα, μέσω του Εθνικού Προγράμματος της Πολιτικής Προστασίας Αιγής και με σκοπό την καθολική αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας της χώρας, προβλέφθηκε η ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το νέο ΕΣΠΑ. Αναφορικά με την κατανομή τώρα των πόρων και των δράσεων και ξεκινώντας από τον τομέα της πρόληψης, έχουμε προχωρήσει σε δράσεις ως εξής. Για την βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι του σεισμού, προχωρούμε τους πρωτοβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους δημοσίων κτηρίων αξίας 35 εκατομμύρια ευρώ σε συνεργασία του ΟΑΣΠ με το ΤΕΕ. Στη βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι της πλημμύρας, με την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν δημοπρατηθεί και βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και βέβαια παράλληλα με την προώθηση των έργων των περιφερειών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στους καθαρισμούς των ρεμάτων. Και τέλος την βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι του κινδύνου πυρκαγιάς, όπου ειδικά σε αυτόν τον τομέα και είναι κοινή διαπίστωση ότι οι ακραίες κλιματολογικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε κατά την αντιπυρική περίοδο, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της υπαίθρου, τη σταδιακή εξαφάνιση επαγγελμάτων που ασχολούνται με τη φροντίδα του δάσους, όπως η ρετσινοπαραγωγή, οι δασεργάτες, οι υλοτόμοι και οι γεωργοί, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της βιομάζας που αποτελούν την καύσιμη ύλη και συνεπώς την εύκολη έναρξη και την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Τι κάνουμε λοιπόν για να μειώσουμε την επικινδυνότητα έναντι της πυρκαγιάς?
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος υλοποιείται το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο αφορά σε καθαρισμούς αλσών, περιαστικών δασών, δασικών εκτάσεων πέριξ αρχαιολογικών χώρων, καθώς επίσης και διάνοιξη ζωνών και δασικών δρόμων. Για το πρόγραμμα αυτό δαπανήθηκαν 72 εκατομμύρια το 2022, 85 εκατομμύρια εφέτος το 2023 και έχουν δεσμευτεί 200 εκατομμύρια για το 2024. Τα κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους, τα οποία εκταμιεύονται έγκαιρα από τις αρχές Μαρτίου, φέτος θα ανέλθουν στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίων δασικών εκτάσεων, που αφορά στις υποχρεώσεις των Δήμων και των ιδιοκτητών, και αυστηροποιήθηκε το νομικό πλαίσιο για τους καθαρισμούς αλλά και την πρόκληση πυρκαγιάς. Και με σχετική νομοθετική ρύθμιση δίνεται πλέον η δυνατότητα που αποτελεί και η υποχρέωση του ΑΔΜΙΕ και της ΔΔΕ για καθαρισμού σε κατέρωθεν των δικτύων μέσης και υψηλής τάσης κατά 20 και 15 μέτρα αντίστοιχα. Όσον αφορά στον τομέα της αντιμετώπισης καταστολής, ενισχύουμε το σύνολο της πολιτικής προστασίας της χώρας μέσω του προγράμματος Αιγής με 39 υπερπρογράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Και συγκεκριμένα, αναπτύσσονται ψηφιακά συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, χρηματοδοτείται με 100 εκατομμύρια ευρώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την απόκτηση σύγχρονων ραντάρ καιρού και μετεωρολογικών σταθμών, εξυγχρονίζεται το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων Engage, με στή κύριο στόχο τη διαχείριση της κρίσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με την ταυτόχρονη εμπλοκή όλων των φορέων. Αναβαθμίζεται η υποδομή της υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης 112 με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και για την ακριβέστερη ενημέρωση του πολίτη. Αποκτάτε νέο σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε. Αποκτάτε νέο σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών πανελλαδικής κάλυψης για το πυροσβεστικό σώμα. Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την απόκτηση επίγειων μέσων με σημαντικότερα 400 οχήματα μεταφοράς προσωπικού για όλους τις φορείς πολιτικής προστασίας αξίας 44 εκατομμυρίων ευρώ, 961 οχημάτων έργου και μηχανολογικού εξοπλισμού επίσης για όλους τις φορείς αξίας 89 εκατομμυρίων ευρώ, 250 ασθενοφόρων για το ΕΞΚΑΒ αξίας 23 εκατομμυρίων ευρώ και 1.800 οχημάτων όλων των τύπων πυροσβεστικών οχημάτων αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, προχωρούν οι διαδικασίες και βρίσκονται σε διάφορα στάδια η προμήθεια 3 ελικοπτέρων μεσαίου τύπου για μεταφορά προσωπικού 75 εκατομμυρίων, 3 δικινητηρίων αεροσκαφών για εναέρια επιτήρηση αξίας 23 εκατομμυρίων, 10 ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης 292 εκατομμυρίων, 5 νέων αεροσκαφών CL-515 αξίας 317 εκατομμυρίων, στα οποία θα προσθεθούν και 2 επιπλέον CL-415, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 25 αμφίβια μονοκινητήρια πυροσβεστικά αεροσκάφη αξίας 155 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, πέραν από το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό με τον οποίο εξοπλίζουμε την πολιτική προστασία της χώρας, προχωρούμε στην παραπέρα ενίσχυσή της με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά στην πρόσληψη 500 μονίμων δασικών υπαλλήλων και 1.200 εποχικών. Παράλληλα, ενισχύουμε το πυροσβεστικό σώμα, που αποτελεί το βασικό επιχειρησιακό βραχίωνα της πολιτικής προστασίας, με 650 δασοκομάντο και 50 πτυχιούχους. Παράλληλα, εγκρίθηκε η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές του ΠΣΥΓΜΑ κατά 100%, και έτσι από το 2024 θα εισάγονται 240 πυροσβέστες στη Σχολή Πυροσβεστών και 50 σπουδαστές στη Σχολή Αξιωματικών. Οι προσλήψεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των 500 δασοκομάντων και των 132 πτυχιόχων που έχουν ήδη ενταχθεί στο σώμα και αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού για την κάλυψη των οργανικών κενών, τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας και την ενδυνάμωση του σώματος. Τέλος, ο τρίτος τομέας της αποκατάστασης, με την ένταξη στο Υπουργείο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, αποκτά νέα δυναμική, με συνολική χρηματοδότηση που φτάνει
τα 600 εκατομμύρια ευρώ και βασική πηγή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ταχύτερη και πληρέστερη αρρωγή προς τους πληγέντες. Και στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Οικονομικό Επιτελείο στο σύνολό του για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε στο τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον κάμπο της Λάρισας στη Θεσσαλία μετά το καταστροφικό φαινόμενο Ντάνιελ που εμφανίζεται κάθε 300 χρόνια, μας είπαν οι μετρολόγοι. 8,5 δισεκατομμύρια τόνοι νερού σε μια κλειστή λεκάνη που κατέκλυσαν τον κάμπο με μια μοναδική διέξοδο διαφυγής στον Ποινιό ποταμό. 8,5 δισεκατομμύρια τόνοι νερού είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πραγματικά 41 χωριά στο σύνολό τους, να υπάρξουν τεράστιες ζημίες και σε πολλά άλλα, να καταστραφεί μεγάλο μέρος του ορεινού οδικτικού δικτύου, να καταστραφούν γέφυρες και βέβαια η γεωργία και η κτηνοτροφία σε μεγάλο έκταση. Το Υπουργείο Οικονομικών αντέδρασε άμεσα, με ευαισθησία, με ευελιξία και μέσα σε 3,5 μήνες, έχουν εκταμιευθεί 130 εκατομμύρια από την αρρωγή για την αποζημίωση 37.000 ανθρώπων, 37.000 επιχειρηματιών, κτηνοτρόφων, αγροτών και ιδιωτών. Και παράλληλα, μαζί με τα χρήματα που έχουν εκταμιευτεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν διατεθεί 300 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή σας και για την ευελιξία και την ταχύτητά σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι προκλήσεις για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι συνεχείς. Ο πλανήτης και ειδικά η Μεσόγειος δοκιμάζεται. Κρίσεις, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές υπάρχουν διαρκώς. Χρέος του κρατικού μηχανισμού είναι να μην εφησυχάζει, αλλά να είναι έτοιμος για δράση διαρκώς. Η πολιτική προστασία στις συνθήκες κλιματικής κρίσης που βιώνουμε απαιτεί συντονισμό, συνεργασία και κοινές δράσεις, βασισμένες στην επιστημονική γνώση. Απαιτεί επίσης ουσιαστική ενίσχυση τόσο σε ψυχοδυναμικό όσο και σε εξοπλισμούς και μέσα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιστεύω ότι η κλιματική κρίση δεν έχει ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός μας αξίζει τη θετική σας ψήφο και ζητούμε την υπερψήφισή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.